Καλημέρα κύριε Λαμπρούλη. Πολύ καλημέρα σας κύριε Λαμπρούλη. Καλημέρα κύριε Ψάλτε, καλημέρα κύριε Χατζηδημητρίου. Ευχαριστούμε καλημέρα πάρα πολύ. Και στους ακροατές του σταθμού. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο θέματα επικαιρότητας σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν. Καλά, υπάρχουν πολλά άλλα. Η αφρόκρεμα τέλος πάντων. Το ένα έχει να κάνει με τη Θράκη και το άλλο έχει να κάνει με την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία εσείς εμπλέκεστε και όλα, αν δεν κάνω λάθος, είστε και γιατρός, κύριε Λαμπρούλη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τη Θράκη. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι συμβαίνει εκεί, τι λέει το ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό? Ακούστε, κύριε Ψάλτη, όλο αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τις υποψηφιότητες, εμείς αυτό που είπαμε την πρώτη στιγμή και το καταγγέλαμε φυσικά, είναι ότι πρόκειται για παιχνίδια. Και μάλιστα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η περίοδος που βρήκανε, να το πω έτσι, να αναδείξουν αυτό το ζήτημα από τη Σκοπιά που το αναδείξανε, είναι μια περίοδος που διαδραματίζονται στην περιοχή μας ή, αν θέλετε, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και οφορούνται, αν θέλετε, σοβαρές διευθετήσεις, αρνητικές διευθετήσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και φυσικά με την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, που έχει εδραιώσει και την παρουσία του, να θυμίσουμε, στη Θράκη, και φυσικά με ευθύνη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, από την άλλη μεριά, τα προβλήματα της μειονότητας στη Θράκη, τα οξυμένα προβλήματα και οι αιτίες τους είναι οι ίδιες με αυτά που αντιμετωπίζει το σύνολο του ελληνικού λαού. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο αγώνας και των μουσουλμάνων, της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, όπως και συνολικά του ελληνικού λαού μας, πρέπει να στραφεί ακριβώς ενάντια στα σχέδια και της ελληνικής αστικής τάξης και της τουρκικής αστικής τάξης, οι οποίες και οι δύο παρεμβαίνουν, θέλετε, και με εκβιασμούς αλλά και με άλλες μεθόδους, προκειμένου να έχουν στα σχέδιά τους υποχείριο την μειονότητα. Μάλιστα. Και τώρα μην ανακαλύπτουμε την Αμερική, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις τις ανακαλύπτουν τώρα. Αυτό αποτελεί μια σχέτη υποκρισία, γιατί διαχρονικά στοιχείο της παρέμβασης αλλά και δραστηριότητα είναι γνωστή του τουρκικού προξενείου. Άρα υπάρχει θέμα κύριε Λαμπρούλη. Υποψηφίων, ναι, από όλα, αν θέλετε, τα κόμματα, τα αστικά κόμματα εδώ στη χώρα μας, και κυρίως η προσπάθεια να εμπεδωθεί πια η λογική του αυτοπροσδιορισμού, του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού ως τουρκική μειονότητα. Ενώ κάτι τέτοιο, οι συνθήκες δεν το λένε. Οι συνθήκες δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι, λέω το. Ναι. Δεν με αφήσετε, θα έλεγα ναι, το ναι, ναι. Πω, παρακαλώ, το οποίο ακριβώς αντιτίθεται στη συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά όμως μια τέτοιου τύπου επικίνδυνα παιχνίδια ανοίγουν πολύ επικίνδυνους δρόμους. Mm-hmm. Και τώρα, φυσικά, το ζήτημα των μειονοτήτων ή της μειονότητας, αν θέλετε, στο σύνολο ή και σαν θέση του κόμματός μας, αν θέλετε, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι και να αξιοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ως άξονες, ως γέφυρες, να το πω μάλλον, φιλίας μεταξύ των λαών και αλληλεγγύης μεταξύ τους. Ναι. Και ακριβώς αυτή την αναγκαιότητα εκφράζουν και οι υποψήφοι του κόμματός μας στην περιοχή, μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, στο κομμάτι της υγείας, στο θέματα τα οποία ανοίξανε και όλοι ξαφνικά τώρα λένε ότι πρέπει να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να γίνουν οι σχετικές προσπάθειες με κονδύλια παραπάνω κλπ. Είσαστε και γιατρός, πώς τα βλέπετε όλα αυτά και τι λέει το ΚΚΕ για τα θέματα της υγείας? Για ένα ακόμα λοιπόν ζήτημα, αυτό της υγείας, που είναι πολύ σημαντικό, πονάει τον κόσμο, είναι κυριαρχή, να το πω έτσι, όχι μόνο στην ατζέντα τώρα αυτών των ημερών με όλα αυτά που συνέβησαν, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αν θέλετε και με την πανδημία και το επόμενο διάστημα, αλλά και πριν από την πανδημία. Και εδώ τώρα όντως περισσεύει η υποκρισία, θα επαναλάβω πάλι και σε αυτό, από τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν διαφωνεί κανένας ότι χρειάζεται υποχρηματοδότηση. Γιατί δεν τη χρηματοδοτούν? Κανένας δεν διαφωνεί, για παράδειγμα, ότι χρειάζεται άμεσα, να το πω έτσι, χθες θα έλεγα, ενίσχυση με προσωπικό. Γιατρούς, ναι, προσλήψεις. Ναι, προσλήψεις. Μόνιμου προσωπικού. Ναι, μόνιμου προσωπικού. Μόνιμου προσωπικού. Τις ανάγκες των νοσοκομείων. Γιατί δεν το κάνουν?
Γιατί δεν το κάνουν τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί εδώ και μια δεκαετία μειώθηκε ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μοναστάς, δημόσια νοσοκομεία, κατά 14%. Γιατί, για παράδειγμα, κλείσανε νοσοκομεία και 10.000 κρεβάτια από το 2012. Νέα Δημοκρατία τα διατήρησε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίζει να είναι κλειστά η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν θα μπορούσαν να ανακουφίσουν, να βοηθήσουν, για παράδειγμα, την περίοδο των οξυμένων αναγκών που είχαμε στην πανδημία, αλλά και όχι μόνο αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν είναι υποκρισία. Αλλά κοιτάξτε, από την άλλη μεριά θέλουν να συγκαλύψουν τις βαθύτερες πολιτικές ευθύνες που έχουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στο κομμάτι της υγείας και των δημόσιων δομών υγείας. Και αυτό που βλέπουμε τώρα και προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση και όταν ήταν κυβέρνηση, είναι μια πολιτική που στον χώρο της υγείας, που υπερευματοποιεί τις δημόσιες μονάδες υγείας, τις μετατρέπει σε επιχειρήσεις. Και η μία, αν το πάρετε διαχρονικά ή την τελευταία δεκαετία, δεν χρειάζεται να πάμε πιο παλιά, την τελευταία δεκαετία η μία κυβέρνηση έπαιρνε τη σκυτάλη από την άλλη, συνεχίζοντας το ίδιο έργο. Nice. Αποτέλεσμα, ο λαός μας να στερείται υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες που θα έπρεπε να τις έχει, εν έτη 2023 με αυτό το πλούτο που υπάρχει στη χώρα μας για τα νοσοκομεία, τα οποία τα χρήσει ο λαός με τον υδρότα του. Λοιπόν, τον οδηγούν να πάρει. Άρα, εσείς λέτε, καταλαβαίνω, κύριε Λαμπρούλη, ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως δημόσια δομή και να μπορούν να παρέχουν όλες τις. Φυσικά, με τα ίδια υλικά για τις πολιτικές που φτάσαμε στην τραγική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημόσιες μονάδες υγείας. Ακριβώς με τα ίδια υλικά και με την ίδια πολιτική πάνε, υποτίθεται, να εξυγχρονίσουν, το βάζω σε εισαγωγικά, ή να βελτιώσουν τις συνθήκες. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις σκέψεις που μοιραστήκατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.